Όλες οι ειδήσεις μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Μίνας Τσαμόπουλος και Νεφέλη Μεγ. Ρε Ντέπη, από ποια πόρτα ανεβαίνει στο λεωφορείο, από την μπρος ή από την πίσω? Δεν πάω με λεωφορείο. Γεννηθείς το 1967. Γεννηθήσα το 1997. 30 χρόνια φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 6 και 10 πρώτα λεπτά και σας υποδεχόμαστε στη νέα εκπομπή με 30 χρόνια διαφορά. Για μια ώρα δεν είμαστε για χόρταση. Νονός της εκπομπής, ο Βασίλης Χιώτης, με 50 χρόνια διαφορά. Για πρώτη φορά αρχίζουμε την εκπομπή και έχουμε μέσα τρεις ηχολήπτες. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και τρεις ηχολήπτες κανόνια δηλαδή. Λέει ο ένας πότε είσαι το 60, το 97. Το 87 ποιος είναι, σταματίου. Στη ρυθμιστή του ήχου λοιπόν η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πολλοί θα σας ακούσω για να δω το τραγούδι διαβάζω. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τάφ βρετάκου, σταθερή η Ρούλα, στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Στα μικρόφωνα! Στο ένα μικρόφωνο! Μην Τσαμόπουλος! Φωνάρα! Έσπασα τη σιωπή μου! Επιτέλους! Διαλύθηκε το κλίμα καψιμή! Ακούστηκε. Τώρα αυτό έχει διαλυθεί εδώ και χρόνια, τώρα μην με φάνε. Αλλά τέλος πάντων το κλίμα καψιμή στους φουνταριστούς. Λοιπόν, Νεφέλη Μεγ στο ένα άλλη πλευρά των μικροφώνων. Καλώς ήρθες, καλή αρχή να κάνουμε. Καλή αρχή, καλώς σας βρήκα. Νεφέλη Μεγ, όπως λέει και ο Μινάς, τα έλεγα σε podcast, τώρα τα λέω και στο ραδιόφωνο. Έκανα και ρήμα, πώς φάνηκε. Καταπληκτικό. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μέρα λέγοντάς σου κάτι άλλο, αλλά αποφάσισα να πω κάτι άλλο γιατί έτσι είμαι εγώ. Ξεκινάω από κάτι άλλο και καταλήγω κάπου αλλού. Κατάλαβα. Καλά θα πάει αυτό. Καλά θα πάει αυτό, τέλεια. Λοιπόν, ακούγαμε τώρα στο δελτίο για την αύξηση των ποινών πάλι για τους ανηλίκους, για όλα αυτά. Για τους γονείς. Και για την παραμέληση ανηλίκων και για την απλοκατοχή και αυτά. Δεν αντέχω συνεχώς αυτή τη λύση της αύξησης των ποινών που δεν είναι λύση για να σοφρονίσεις κάποιον. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω, και στη σχολή το κάναμε αυτό, νομική γάρ, ότι το θέμα είναι να την εφαρμόζεις την ποινή. Αν είναι συνεχώς να μου αυξάνεις το πλαίσιο ποινής, δεν έχει κανένα νόημα. Έμεινα. Γιατί γελάς? Διαβάζω ένα μήνυμα του Άγιο. Καλά, εσύ και μουστάκι θα ξύρεις. Και να είχες μουστάκι, καλά δεν ήταν αυτό. Ναι, υπήρχε. Μάλλον ο Ηλίας Ηλίου το είχε πει, ένας παλιός πολιτικός. Ξέχουσα προσωπικότητα. Λέει στην Ελλάδα δεν χρειαζόμαστε νέους νόμους. Χρειαζόμαστε έναν μόνο. Που να λέει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα τσούξει είναι τα λεφτά. Αν τους βάλεις σε χρηματικό πρόστιμο. Το οποίο όμως. Όχι να τους βάλεις χρηματικό πρόστιμο, δηλαδή να του φάνε το πρόστιμο και να τσούξει. Το οποίο να βεβαιώνεται απευθείας. Ναι, στην κατευθείαν. Ναι, γιατί αυτό είναι μία ρύθμιση που τώρα έχει αρχίσει να περπατάει. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Πρέπει να πας να το πληρώσεις το πρόστιμο. Σωστά, καλά δεν τα λέω. Ναι, ναι, ναι. Κατευθείαν να σου έρχεται με τη φορολογική δήλωση. Πάρτα. Όλα τα άλλα και μετά φυσικά αρχίζουμε από την οικογένεια και. Εντάξει, δεν ήθελα να την πάω και τη συζήτηση. Απλά ήθελα να βγάλω τώρα τη μύρλα μου. Ήθελα λίγο να γκρινιάξω. Καλά, αρχίσαμε.
Κάτσε, γιατί εδώ πρέπει να είναι δικιά σου η άτε. Εμείς, καλή αρχή Νεφέλη, σε αγαπάμε. Να πούμε και αυτά, δηλαδή. Ναι. Η κυρία Μέγ είναι υπέροχη. Αλέξανδρος, γεια σου Αλέξανδρε. Κυρία Μέγ. Ο Ελβετός λέει υπέροχο τα όνειρα να γίνονται πραγματικότητα. Τώρα για ποιον το λες? Α, για μένα μωρέ, γιατί εγώ είχα πει ένα όνειρο μου ήταν να είμαι στο ραδιόφωνο πάντα. Το Τσαμόπουλο. Ειδικά με σένα. Μουρή φαφούτα τα Ναϊλάκη. Θα πήξεις. Λοιπόν, με αυτό που θέλω να ξεκινήσω, που εν τέλει δεν ξεκίνησα. Δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει, πάω στην πορεία. Απαράδεκτους έβλεπες, είναι της γενιάς σου αυτό. Έβλεπες απαράδεκτους. Πώς τον έβλεπα, όλοι βλέπανε. Δεν κάτωτε. Μπονάτσος μια ζωή. Μπονάτσος. Λοιπόν, εγώ. Φοβέρο! Εγώ. Εγώ. Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ έμαθα τους απαράδεκτους από ένα αγκόμενο που έχω που με περνούσε 14 χρόνια. Και... Πιστεύω ότι τον έδιωξες. Μου τους έμαθα, ήταν εμείς στην καραντίνα, ξέρω. Τι είναι στον έδιωξα. Απαλλάχτηκες. Από αυτά που με περνούσε 14 χρόνια. Δεν το λέμε κακή έννοια, αλλά απαλλάχτηκες. Επειδή. Για τη διαφορά ηλικία το λες αυτό. Όχι. Ηλικίας. Όχι. Γιατί το λες αυτό. Γιατί σε έβαλα να βλέπεις απαράδεκτους. Δεν πιστεύω να ακούει τώρα και να έχει νιάντα στο κάρατε και να τρέχουμε. Νομίζω ότι ακούει. Ωραία, φίλε μου! Καλά τις έκανες και τις έβαλες να ακούει και να βλέπει απαράδεκτους. Λοιπόν, μάλλον επειδή δεν το ξέρουν πολύ αυτό, μόνο εσείς το ξέρετε της γενιάς απαράδεκτη, ή η Άννα Διαμαντοπούλου όμως. Υπάρχει και το YouTube όμως. Ναι, και εγώ στο YouTube τα έμαθα. Α, και εσύ το ξέρεις. Η Άννα Διαμαντοπούλου όμως έκανε μια ματσακονιά. Μια ξυπνάδα. Μια τσαχπινιά. Μια τσαχπινιά, να γεια σου. Τσαχπινιά θέλω να πω. Δεν μπορούσα να βρω τη λέξη. Και ανέβασε ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες, που ήταν σ' Άρη Γιούνιον απαράδεκτον. Δεν το είδα, αλλά μου το έδειξες εσύ. Για να δεις ποιοι ήταν στους απαράδεκτους, γι' αυτό δηλαδή. Γιατί... το παρακολούθησα αυτό που σου έδειξα. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό το βίντεο το βρήκα εξαιρετικά ωραίο. Πολύ ωραία ιδέα, ειδικά. Το γεγονός ότι βγαίνουν ηθοποιοί όπως η Παπαδοπούλου, ο Φασουλής, ο Μπέζος, αυτοί που ήταν στο βίντεο. Ο Φασουλής δεν έπαιζε στους απαράδεκτους όμως. Ναι, αυτό λέω. Ήταν απαράδεκτη συν Φασουλής. Είπα, δεν με παρακολούθησες. Ήταν και ο Παπαδόπουλος. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Και είπε το. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Το είπε και αυτό. Anyway. Και είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα βάρος, έχουν ένα κύρος να τοποθετούνται, όχι που δεν έχουν τοποθετηθεί κομματικά, αλλά είναι ωραίο να βλέπουν μια περσόνα με την οποία τη γουστάρουν και θέλουν να τη σαπορτάρουν, να πούνε «Α, τη βλέπουμε αυτή την περσόνα και θέλουμε να τη στηρίξουμε». Και αυτό είναι κάτι που λείπει στην πολιτική κουλτούρα της Ελλάδας, που αν βγεις να υποστηρίξεις έναν άνθρωπο ανεξαρτήτως του κόμματος που είναι, θα πέσουν να σε φάνε. Τι λες τώρα, σκέφτομαι να βγει κάποιος να υποστηρίξει μια ομάδα χωρίς να είναι. Να γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Αυτά τα κάνουν στην Αμερική, δεν τα κάνουν εδώ. Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο να έρθει και εδώ. Δηλαδή, γιατί να μην υποστηρίξω εγώ έναν παίκτη από μια ομάδα την οποία δεν υποστηρίζω. Ένα παίκτη που τον. Λέω, αυτό ο παίκτη, δε τι ωραία που παίζει, δε εδώ, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο. Ενώ ξέρουν τι ομάδα είσαι. Ναι, εγώ. Θα υποστηρίξει άλλο παίκτη. Εγώ δημόσια έχω πει τι ομάδα είμαι. Ναι, θα υποστηρίξει άλλο παίκτη. Ναι, αν αυτό ο παίκτη αξίζει για τον μπράβο. Θα ήθελα να το δω αυτό. Όχι τώρα που περτάμε χαρτάιτο, όταν έχει ντέρμπι. Γιατί και αυτοί πάνε για εκλογές. Ποιοι? Το Πασόκ. Α! Είναι εβδομάδα εκλογών. Ανεξαρτήτως. Ναι, εγώ για άλλο λόγο το είπα. Αλλά έχεις μια ένσταση πάνω σε αυτό το θέμα. Ήταν τσαχπινιά, ναι. Ναι, ναι, έχω την ένσταση. Αλλά δεν, επειδή η ηλικία μου δεν ξέρει τους απαράδεκτους. Εγώ τους ήξερα γιατί έτυχε με τον γκόμενο το 14 χρόνια που με περνούσε. Ακούς πως σε αποκαλεί. Δεν συνέχισε. Τώρα πρέπει να είμαι με το μέρος. Συγγνώμη, κάτσε λίγο. Τι κακό έχει η λέξη γκόμενος? Θέλω να το συζητήσουμε. Γκόμενη είναι το ισπανικό που σημαίνει ωραίο. Ωραία, άρα ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί το είπες υποτιμητικά για τον άνθρωπο? Όχι. Επειδή το είπα, κοίτα πώς αποκαλεί. Ναι. Όχι, λέω κοίτα πώς αποκαλεί. Δηλαδή ακόμα σε έχει στο μυαλό τη. Αυτό εννοώ. Α. Γιατί άμα πω εγώ γκόμενα θα με πούνε σεξιστή, καταλαβες. Ενώ εσύ άμα πει γκόμενο δεν σε λένε σεξίστρια. Με λένε χειρότερα. Όχι, θα χαρά σε λένε. Δεν θα στα πω fair. Anyway, δεν θεωρώ ότι απευθύνεται αυτό στους νέους. Τρομερή προσπάθεια, αλλά αν ήθελε το Πασόκ να κάνει ένα άνοιγμα και προς τη δικιά μου τη γενιά για να πάνε να ψηφίσουν στις εσωκομματικές που κανείς δεν πάει να ψηφίσει στις εσωκομματικές. Τι έπρεπε να καλέσει τον Μπόμπ το Μάστορα? Τη μόντερη Σιντερέλα. Μπόμπ το Σουγκαράκι. Τη μόντερη Σιντερέλα είπα. Δεν ξέρεις καν ποια είναι αυτή. Όχι. Τη σταχτοπούτα. Είμαι τραγουδίστρια. Ούτε. Όχι. Τραγουδίστρια. Που είναι μικρότερη από μένα και έχει παιδί.
Ουα. Τι λες το. Αλήθεια. Αυτά τα λες το, αν ακούσει κανένας από το σπίτι. Και τι. Θα σου φρίξει μετά. Σωστά. Θα τους το υπενθυμίσεις. Κάτσε, γεια σου Νεφέλη, γελά ακόμα με το πελούσια. Γεια σου Ντένις. Οι αρκούδες στα εθνικά πάρκα της Πολωνίας έχουν καλύτερη περίσταψη από τους Έλληνες. Επιμένει καλό ξεκίνημα ο Τάσος. Να πω και τα δικά σου τώρα. Να μας προσέχετε τον εφελάκι μας. Πανούτσιο. Γεια σου ρε Πανούτσιο. Τι, εσύ παρακολουθείς τον Πανούτσο. Αντώνης Μόργαν, ασκήσεις Νεφέλη. Μόργαν. Νεφελέιρο, πολλά γκολ και θέαμα εύχομαι. Ο Ματέλσκι. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Καλή αρχή μηνάκια Νεφέλη. Πολύ καλή επιτυχία. Εύχομαι αυτή την καινούργια εκπομπή. Νομίζω ότι θα κάνετε φοβερό δίδυμο παρά τα 30 χρόνια διαφορά. Μεγάλη μου, πέφτει, αλλά εντάξει. Συν 30 χρόνια, Νεφέλη. Γεια σου Γιώργο Κανίδη. Ο νέος λέει δεν φτάνει που ακούμε κάθε μέρα Βουλαρίνο. Τώρα θα έχουμε μια έξτρα και Νεφέλη. Ρε τι τραβάμε. Καλωρίζει και βρε Νεφέλη. Ευτυχώς δυστυχώς με τόση δουλειά 20 ώρων που κάνουμε παράλληλα. Μας παίρνει τι και σας σηκώνει. Α, να μας ακούνε. Δες όμως, τι ωραίοι που είναι αυτή τη σχολή. Πόσο αγάπη, πόση αγάπη μας γεμίζουν τώρα μέσα από το στούντι του Sky. Πες μου εσύ. Την έφτιαξα. Και καρδούλες τώρα από τα μάτια μου. Μην αρχίσουμε και λες μηνύματα. Τώρα γέμισε χαρά το στούντιο. Εντάξει, ναι, ισχύει. Ask the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car. Oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Λοιπόν, Μινά, ναι. Επειδή είσαι και σε μια ηλικία που θέλω να προσέχεις. Ναι, γιατί τώρα ξεκινάμε και μια εκπομπή, δεν θέλω να μου πάτεις ναι. κάτι. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι όταν πηγαίνεις. Ιδιωτελή σκέψη, κατάλαβε. Δηλαδή, όχι τη. Δεν θέλω να βγάζω τώρα μια ώρα εκπομπή μόνο μου, αλήθεια ναι, είναι. Με αφήσει, σε παρακαλώ. Είναι και αρχιακό. Μετά φύγει, γίνει influencer που θέλει τόσο πολύ πια. Λοιπόν, αν πα στο Ηρώδιο, ναι. φρόντισε ναι. να έχει συνεννοηθεί, να μην έχει πάθει κάτι. Αν έχει πάθει κάτι. Ναι. Να έχεις ένα δικό σου ασθενοφόρο απ' έξω. Γιατί το λες αυτό με το επεισόδιο με τη Μαρινέλα. Ναι, με αφορμή αυτό με τη Μαρινέλα που παρένθεση την έχουν πεθάνει οριακά. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνιακά διαχειρίζονται το θέμα ορισμένες εκπομπές τηλεοπτικές είναι απαράδεκτος, εγώ θα τελειώσω. Πάντως τα επίσημα ιατρικά δελτία λένε ότι είναι σε σταθερή κατάσταση. Κρίσιμη μεν, αλλά σταθερή δε. Ναι, και εκεί θα έπρεπε να μείνει η είδηση και να μην είναι αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε μέρα τρεις ώρες. Εγώ που τα παρακολουθώ όλα. Ναι, αλλά όπως λέγανε οι παλιοί, και συγγνώμη κιόλας, έτσι. Σε μένα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Τι πουλάγες στις εφημερίδες. Α, ξέρω τι πουλάγες. Με το που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τους δημοσιογραφικούς κύκλους είναι αυτό το τρίπτυχο. Όχι στις εφημερίδες, τώρα στις τηλεοράσεις τα πάντα. Τα δημοσιογραφικά. Ναι, ναι. Ναι, ωραία. Γι' αυτό θέλω να το σχολιάσω, γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Well, με αφορμή την Μαρινέλα, μάθαμε από τον Άδωνη που ήταν καλεσμένος εκεί στο Γιώργη το Λιάγκα, ότι όταν κάνει μία σύμβαση το Ηρώδιο, που είναι δημόσιος χώρος, με κάποιον ιδιώτη για να αναλάβει ένα θέαμα, ξέρεις, διεκπαιρέωση, κατάλαβες. Δεν μια παράσταση. Ναι, ένα ναι. θέμα. Δεν είναι υποχρεωμένος ο ιδιώτης να έχει... κάβα απ' έξω. Ενώ αν το διοργάνωνε μόνο, ξέρω εγώ, το δημόσιο, και ήταν δημόσιο όλο αυτό το θέμα, θα είχε ένα κάβ, πώς είναι στα μουσεία. Και σου λέω, δεν είναι αυτό παράλογο. Παράλογο. Θες να ακούσουμε λίγο πώς το υπάρχει. Το Ηρώδιο, όταν διοργανώνει το οποιοδήποτε ιδιωτικό γεγονός, έχει δύο επιλογές. Ή ο ιδιώτης χορηγός βάσει της σύμβασής του να καλύψει και τις υγειονομικές υπηρεσίες και να φροντίσει να έχει ασθενοφόρο για το οτιδήποτε άλλο, ή να ζητήσει εγγράφος από το ΕΚΑΒ, παρουσία του ΕΚΑΒ. Paul, I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own. Ναι, εντάξει, τώρα εδώ ο κόσμος καίγεται, αυτό είναι το λιγότερο. Δεν είχε ένα ΕΚΑΒ πιο κάτω. Είχε μηχανές, δε Σιμινά. Θα είναι. Και δεν μου λες, Υπουργέ, θα βάζει τη μηχανή, τη Μαριλένα στη μηχανή απάνω. Δημητρό, Λιάγκας εδώ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο διακό μας του προπονητή, το Θοδωρή, το Βλάχο. Καλή αρχή στην καινούργια σε εκπομπή. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Μια εκπομπή είχα και εγώ δική μου και την έχασα.
φουνταριστός. Δεν πειράζει, εμείς υπάρχουμε, συνεχίζουμε. Υποδόρια πλέον. Νιώθω ότι δεν με θέλεις. Ποιος? Νιώθω ότι δεν με θέλεις τώρα. Αχ, αρχίσαμε τις γλύκες τώρα. Τώρα δεν νιώθω ότι δεν με θέλεις. Πλάκα κάνεις. Δεν είσαι χαρούμενος που σε μαζεύει. Κάνω στροφή στην καριέρα μου. Επειδή θες να γίνεις influencer. Ήδη είμαστε μια εβδομάδα μαζί και έχω μάθει και ανεβάζω ίσως με κάτι φωτογραφίες, κόλαση. Όντως, να πω εδώ, να ενημερώσω το επιβατικό κοινό ότι ο Μινάς Τσαμόπουλος του κάνει ιδιαίτερα κάθε μέρα, τουλάχιστον για μία ώρα, στο πώς να ανεβάζει story. Αν μπείτε δηλαδή στα story του, θα δείτε ότι είναι πολύ, πολύ καλά και στυλιζαρισμένα. Εγώ φταίω γι' αυτό. Το βρήκα ως μια ευκαιρία. Δημήτριος, Νεφέλη, κόψε σε παρακαλώ τις αγγλικουριές. Τις αγγλικουριές. Να κάνω. Είσαι μύθος, δεν γίνεται έτσι. Κάνω φροντιστήριο εγώ, να ξέρεις, Δημήτρη. Γεια σου, Αργεστός. Αργέστος. Η Νεφέλη με έκανε να ακούσει το σταθμό σας. Πολύ καλή επιλογή. Να είσαι καλά. Να τα λες αυτούς που κάνουν τις επιλογές. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για μπες. Η Big Win περήφανα στηρίζει τα κορυφαία αθλητικά ραντεβού σε όλη την Ελλάδα. Μετά το μοναδικό Ιωάννα Lake Run, σειρά έχουν οι μαγευτικές Σπέτσες και το Σπέτσες Mini Marathon 4 έως 6 Οκτωβρίου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Πες ότι αυτό που άνοιξε είναι ένα μπουκάλι με νερό και έχει ένα μπουκάλι ουίσκι. Δεν ξέρεις αν έχω ουίσκι μέσα. Όχι, θα μύριζω όμως. Σωστά. Εντάξει, είμαι μπουνταλάς, αλλά μέχρι ενός σημείου. Πάντως και αυτό που έγινε, για να κλείσουμε με τη Μαρινέλα, γιατί έχουμε ένα λεπτό, αυτό που έγινε με την συνεχή προβολή το βίντεο, κάποιοι το τραβήξανε παραπάνω και λέγανε ότι την περιμέναν να λιποθυμήσει τη γυναίκα, δεν ήταν έτσι. Όχι, δεν ήταν έτσι. Τραβάγαν το τραγούδι, μαγνητοσκοπούσαμε το τραγούδι και έτυχε εκεί να χάσει τις αισθήσεις της. Εμένα δεν μ' αρέσει η υποκρισία. Το κάνανε τσίχλα, ναι. Υποκρισία. Κατακρίνουν, ξέρεις, και την άλλη παίζουν το βίντεο. Και το έχουν δει όλοι. Τώρα εντάξει, αυτό είναι υποκρισία τώρα. Δηλαδή, αν θέλεις να το πας all the way και να είσαι σωστός, μην βλέπεις το βίντεο συνολικά. Αν δεν θες να δεις έναν άνθρωπο. Μην το προβάλλεις στην εκπομπή σου. Δεν το προβάλλω. Οι πρωινές εκπομπές, και αυτό τους το δίνω παρόλο που τις κράζω, ναι, το σεβάστηκαν αυτό. Δεν το προέβαλε καμία. Λάκα μου κάνει. Όχι, αλήθεια σου λέω, γιατί εγώ παρακολουθώ. Ούτε και μία. Ούτε μία, ήταν όλες σωστές και αυτοί που το κάνανε ήταν οι ενημερωτικές και τα site, τα ενημερωτικά. Και τους το δίνω αυτό. Λίγες φορές που το δίνω στις πρωινές εκπομπές. Στις πρωινές εκπομπές. Ναι. Μένω speechless, που θα έλεγε η Νεφέλη. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Και επανερχόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είπαμε μέχρι τις 7. Δεν είμαι για χόρταση, κυρίες και κύριοι. Για όσα ονειρεύεσαι, μη συμβιβάζεσαι. Έλα στον Άκτο και ζήσε την εμπειρία που θα αλλάξει τη ζωή σου. Εδώ και 50 χρόνια προσφέρουμε κορυφαίες σπουδές στο Άκτο. Κοίτα ψηλά. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει τη σεζόν με μια συναρπαστική διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Aix-en-Provence και την Όπερα του Παρισιού. Ιφηγένεια εν Αυλίδη και Ιφηγένεια εν Ταύρης. Οι δύο σπουδαίες όπερες του Γκλουκ με την υπογραφή του κορυφαίου Ρώσου σκηνοθέτη της εποχής μας, Δημήτρη Τσερνιακόφ. Διευθύνει ο Μιχαέλ Χοφστέτερ. Από τις 10 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η καλύτερη επένδυση σήμερα είναι ο χώρος του real estate. Και βέβαια ο εαυτός σου.
Άνοιξε το δικό σου γραφείο Remax. Απόλαυσε την ελευθερία ενός ανεξάρτητου γραφείου με τα ωφέλη του παγκόσμιου δικτύου. Franchise με τη Remax. Περισσότερες πληροφορίες στο remax.gr / franchise. Remax. Χτίσε την επιτυχία σου μαζί μας. Η BMW οδηγεί το μέλλον στην έκθεση Auto Αθήνα 2024. Ανακαλύψτε σε πανελλαδική πρεμιέρα τη νέα BMW X3 δύο μήνες πριν από το επίσημο λανσάρισμά της στην Ελλάδα, την ολοκένουργια BMW σειρά 1 με νέα σπορ σχεδίαση, την αμιγώς ηλεκτρική BMW i4 και την BMW XM σε μια συναρπαστική έκδοση. Και αν ανυπομονείτε να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα, η BMW X1 και η BMW X2 σας περιμένουν με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9%. 5 με 13 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr. Το Vodafone Full Fiber ήρθε και στην περιοχή σου και σε καλεί να ζήσεις την ασύλληπτη ταχύτητά του. Σέρφαρε με υπερυψηλές ταχύτητες έως 1 Gbps με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι από 28,50 το μήνα. Και με την εγγύηση ικανοποίησης δικτύου της Vodafone, αν δεν μείνεις ικανοποιημένος από τη νέα σου σύνδεση, μπορείς να τη διακόψεις μέσα στους 3 πρώτους μήνες από την ενεργοποίησή της εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Η τιμή περιλαμβάνει συνδυαστική έκπτωση κινητής σταθερής. Έρχεται για να αλλάξει τον κόσμο. Matilda, the musical. Η παράσταση που έσπασε ρεκόρ Guinness για τα βραβεία που απέσπασε παγκοσμίως έρχεται από το Broadway και το West End στο Θέατρο Παλάς. Θανάσης Τσαλταμπάσης, Χάρης Ρώμας, Ντορέτα Παπαδημητρίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου και ένας εξαιρετικός θείασος 42 συντελεστών. Σκηνοθεσία απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Ματίλντα από Νοέμβριο στο Θέατρο Παλάς. Ακόμα και τα πιο μικρά χέρια μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Ευεξία, μακροζωία, γαστρονομία και φυσικά άθληση στο Ναβαρίνο Challenge 2024. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πάντελ, πιλάτες, yoga και πάνω από 50 δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δίπλασοι ολυμπιονίκες και πρωταθλητές όπως οι Πετρούνιας, Δρυσπιώτη, Μουρούτσος, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και άλλοι πολλοί. Πάρε μέρος από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου. Μάθε περισσότερα στο navarinochallenge.com. Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Άμεσα επίκειται η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στο Λίβανο, για την οποία το Τελ Αβίβ έχει ενημερώσει ήδη τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει η Washington Post. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, το Ισραήλ έχει ενημερώσει ότι σχεδιάζει μια περιορισμένη χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο, που θα μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα. Δεν υπάρχει περιοχή στη Μέση Ανατολή όπου το Ισραήλ δεν μπορεί να φτάσει, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου σε μήνυμά του προς τους Ιρανούς. Προς την ευρύτερη περιοχή της Ακράτας Αιγύρας κινείται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στο ξυλόκαστρο Κορινθίας και στην οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Παράλληλα, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις πολλές αναζωπνές εντολές για εκενώσεις οικισμών από το 112. Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών προκάλεσαν αναρτήσεις με απειλητικές αναφορές σε άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο περιστατικό ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα από συνομήλικές της. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος θα διερευνήσει τα δικήματα που σχετίζονται με τις απειλές που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Κοινοφελή εργασία 810 ωρών επέβαλε το δικαστήριο σε 18χρονο που ξυλοκόπησε με φίλους του 17χρονο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αναγκάζοντάς τον να παραδεχθεί ότι δήθεν βίασε ανήλικη, ενώ τον κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο. Αυστηρότερη ποινική μεταχείριση στην οπλοκατοχή στους νέους και προφυλάκηση όσων υποπίπτουν στην ίδια αξιόπινη πράξη, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σε ισχύ τίθεται από αύριο η μείωση του αντιτίμου των διοδίων στο τμήμα Μαλλιακός Κλειδί της Παθέ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό σας. Έχετε δικαίωμα να καλέσετε τον δικηγόρο σας. Πήρατε κάποιον αρχιτέκτονα. Μπορώ να μιλήσω με τον υπεύθυνο. Μήπως υπάρχει ένας γιατρός. Άραγε με τόσα «ο». Υπάρχει χώρος για ένα «ή». Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι η αλήθεια του κόσμου μας. Τα αρσενικά άρθρα που αναπαράγονται στο λόγο αντικατοπτρίζουν την άνηση θέση των γυναικών στην κοινωνία. Στην Πειραιώς σχεδιάσαμε το πρόγραμμα Equal με στόχο να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Δηλώστε συμμετοχή στις δράσεις μας Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture και μάθετε περισσότερα για τη δράση μας Profession Has No Gender στο equal.gr. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής πνίξη το φουνταριστό, να στείλω καλησπέρα. Σε ποια εκπομπή μπήκαμε? Ναι. Δεν μου έρχεται τα 30 χρόνια μετά. Όχι, διαβάζω εδώ γι' αυτό. Τι να κάνω. 30 χρόνια διαφορά. Δεν πειράζει, με την επανάληψη θα το μάθουμε. Γεια σου Γιώργο Δρούγκα, να μας μάθεις και εμάς να κάνουμε story. Όχι, ξέρεις γιατί το είπα. Γιατί λέει εδώ πέρα ο Φώτης, ρε πώς λύκαν η φωνή του Ζόρζ έτσι. Ο Θαναϊλάκης. Τους φουνταριστούς. Γεια σου Γιώργο. Μινά. Καλησπέρα στη Βιβί την Καλοφωλιά. Γεια σου Βιβί. Καλησπέρα στη Ρεγκίνα, στον Άγγελο και στην Εύα που μας ακούνε. Από τη μεγάλη οικογένεια του Νικόλα. Να σε καλά. Γεια σου Παναγιώτη Βαρούχα. Γεια σου γίγαντα της διαιτησίας. Καταστράφηκε η κοπέλα μου γράφει. Δεν το περιμένα από σένα τέτοιο πράγμα. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ωραία ήταν το Σαββατοκύριακο. Είδες τι έγινε με το γάμο της Θοδωράς, της έκπτωτης πριγκίπισσας. Απορώ γιατί ο κόσμος ασχολείται με το γάμο. Γιατί ο κόσμος θέλει θέαμα, άρτων και θεάματα. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήταν ότι η Θοδώρα, η κόρη του έκπτωτου βασιλέα του αείμνηστου. Τι ήτανε? Παντρεύτηκε έναν άντρα ο οποίος ήταν πιο μικρός δικηγόρος και αλάνη δικηγόρος στην Αμερική. Και επίσης, εμένα από αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μετά το γάμο όσοι παρευρισκόμενοι τρέχανε και ξεπουπουλιάζανε τις ανθοδέσμες και τις συνθέσεις με λουλούδια που ήταν έξω από την εκκλησία και μέσα στην εκκλησία. Τι εννοείς, πηγαίνανε και τα παίρνανε? Ναι, για να το έχουν ενθύμιο. Ας πούμε τώρα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είχε η Άρτα Αθήνα ένα περίπτερο του Ερμές, ο οποίος έδινε λουλούδια. Αυτό ναι, το καταλαβαίνω, να πας μέχρι το περίπτερο να πάρεις ένα λουλούδι που στο χαρίζει Ερμές. Ναι. Τώρα να πας μέχρι την εκκλησία να πάρεις το χιλιοπατημένο γαρίφαλο της πριγκίπισσας. Όχι, περίμενε, δεν πήγαν στα μπουζούκια που χόρεψε η πριγκίπισσα. Πήγανε στην εκκλησία. Εντάξει, δεν ήταν πατημένα, ήταν εκεί απόξω. Ξέρω, εμένα μου ακούγεται λίγο cringy. Γιατί cringy? Λίγο cringy. Άλλο επισκιαστικό, σας κάνω εγώ τις μεταφράσεις. Λοιπόν, κοίτα να σου πω, εδώ πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Καλά, εσύ δεν. Εντάξει. Γιατί τότε, θυμάμαι. Που είχαμε πάει στην τελετή λήξης, φεύγαν όλοι, είχε ένα χορευτικό με κάτι στάχια. Και φεύγαν όλοι και είχαν αγκαλιά στα στάχια. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς. Το πήρανε για αναμνηστικό. Ναι, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Τώρα άλλο να πάρεις αναμνηστικό από την τελετή λήξεων των Ολυμπιακών Αγώνων και άλλο από το γάμο τώρα της Πιανής. Ποια παντρεύτηκε, πώς τη λένε? Της Θεοδόρας. Να μου πεις, αυτό δεν είναι τόσο cringy όσο ένα. Ποιος χόρεψε ζεμπέκικο? Είδα, είναι κυκλοφορεί ένα βίντεο στα social media. Μου φαίνεται η πριγκίπισσα. Η πριγκίπισσα. Και είχε ένα τραγούδι από πίσω, τη δραπετσόνα. Ναι, πια δεν έχουμε ζωή. Και με μαχτισμένο κάθε πέτρα και καημό, κάθε καρφί του πίκρα. Τώρα αυτό είναι πιο cringe να βλέπεις το βασιλιά. Ναι. Τέος, μέος, έκτοτος. Όχι, ήταν βασιλιάς, ήταν πρίγκιπες. Βασιλική οικογένεια. Ναι, αλλά και αυτή τώρα πίκρα. Γιατί είναι έκτοτη τόσα χρόνια. Δεν γνωρίσανε βασιλεία. Δεν γνωρίσανε ανάκτορα τα παιδιά. Ήταν στην καταφρόνηση και στη φτώχεια. Κάτσε να χύσω ένα δάκρυ εδώ τώρα να κοιτάξω. Άμα ήσουν άνθρωπο, θα σου έλεγα, αλλά τέλος πάντων.
Εδώ πέρα κάναν ολόκληρη ιστορία. Πήγε η φίλη σου, η κολλητή σου, η Έλενα η Ακρίτα, σε μήνα διγενή έξω από το Βυζαντινό Μουσείο και κάνανε διαμαρτυρία γιατί κάναν την εκδήλωση στην προγραμμία στο περιβάλλον, το χώρο του Βυζαντινού Μουσείου. Καλά κάνουνε! Γιατί καλά κάνουνε? Τι παραχωρούμε τα δημόσια κτίρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε αυτό. Να παραχωρούνται οι χώροι, τα μουσεία, εξωτερικά όμως, όχι μέσα. Εκεί έκανε την παρουσίαση του βιβλίου του Ευάγγελος Βενιζέλος. Εκεί κάνουν οι πρεσβείες εκδηλώσεις. Δηλαδή, να σου πω κάτι, υπήρχε και ένα πανό που έλεγε «Βασίλισσα, μόνο η αεκάρα». Καλό. Και δεν μου λες, αν μια έκδοτη βασιλική οικογένεια δεν πάει στο Βυζαντινό Μουσείο, στο Βυζάντιο με τους βασιλείς, ποιο θα πάει? Ερωτηματικά. Εγώ πήγα να κάνω το Ναζάν Προβοκατέρ εδώ πέρα. Αλλά δεν μου βγήκε γιατί αυτές δεν έλεγε πολύ. Αλλά είμαστε καλά παιδιά, κατάλαβες, και δυσκολευόμαστε να προβοκάρει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή έχουμε πέσει σε αυτή τη λούμπα. Τη λούμπα δύσκολο, τη λούμπα πιο εύκολο. Λούμπα, λούμπα. Λούμπα είναι η επανάληψη. Το λούμπα της τι είναι? Έπεσε στο λάκκο με τα φίδια. Στο λάκκο με τα φίδια, για να μην πω τίποτα άλλο. Θέλω να στείλω προσωπικούς χαιρετισμούς, ναι, σε αυτόν τον άνθρωπο που πρέπει να είναι και στην ηλικία μου, τον ηρωικό Βασίλη, mm, που μας ακούει. Να είσαι καλά, Βασίλη! Πάντα εκτιμώ ανθρώπους που έχουν ζήσει την ζωή τους. Τη μεταπολίτευση. Στο όριο. Στο όριο. Γιατί ήταν της πολεμικής αεροπορίας. Την έχει ζήσει στο όριο. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ασφάλιση των κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών πρέπει, καθώς διευρύνεται ο κύκλος και της υποχρεωτικής ασφάλισης, έρχεται η Εθνική Ασφαλιστική για να προτείνει λύσεις. Με κάθε νέο ετήσιο συμβόλαιο κερδίζεται 15% έκπτωση και επιπλέον μείωση στον έμφυα. Παράλληλα, παρέχει προγράμματα για όλες τις ανάγκες που παρέχουν πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγουσης τεχνικής βοήθειας και έως 40 καλύψεις. Γιατί όταν προνοείται, έχετε δίπλα σας την Εθνική Ασφαλιστική. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο εθνικηασφαλιστική.gr. Και παραμένω. Παρέμεινε. Παραμένω σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί έχουμε το Ναβαρίνο Challenge για να μιλήσουμε λίγο για μια μοναδική γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή. Ακούστε ονόματα: Πετρούνιας, Μουρούτσος, Καγιαλής, Δρυσμπιώτη, Ιακωβάκης, Κατσουράνης, Παπανικολάου, Μάλτσι, Μιλούση, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Τριανταφυλλίδης, Καρνάζης, Αλάουσκας. Θέλετε να τους δείτε από κοντά? Τότε ελάτε στο Ναβαρίνο Challenge, μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις αθλητικού τουρισμού. Κάντε τώρα την εγγραφή σας και απολαύστε πάνω από 55 δραστηριότητες στις 18 με 20 Οκτωβρίου στην Κώστα Ναβαρίνο. Περισσότερες πληροφορίες στο navarinochallenge.com. Δεν πιστεύω να τραβάς βίντεο. Κάνεις story. Σε λίγο θα κάνω. Χωρίς εμένα. Ναι, σωστά. Όχι, κάνω χωρίς εμένα για να τα απολαύσει είναι η δική σου ακόλουθη. Εμένα, άσε, εγώ έχω τους φουνταριστούς. Α, τώρα που είπα κάμερες, ναι, ετοιμάζεται ο Κυριάκος, αυτός ο παγκόσμιος πολίτης. Citizen Kane. Ο παγκόσμιος πολίτης, έτσι βραβεύτηκε στη Νέα Υόρκη. Από τον Μπουρλά. Τον Μπουρλά. Τι ετοιμάζει να κάνει, τις κάμερες. Να βάλει τις χίλιες νέες κάμερες. Καλά, ακόμα δεν έχουμε λεπτομέρειες. Το ψηφιακό σύστημα μελετάται ακόμα από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ναι. Θα ανοιχνεύει, λέει, μέσω καμερών αυτά που έχουμε πει τώρα. Μια σειρά παραβάσεων. Mm. Παράλληλα, θα ελέγχει αν ένα αυτοκίνητο κυκλοφορεί και έχει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ασφάλιση, κουλουμπού, 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 κουλουμπού. Και πού θα μπουν αυτά, ξέρεις? Στην Αττική. Στην Αττική. Λεωφόρος Μεσογείων. Κηφισίας, Αλεξάνδρας Ποσειδώνος, Αθηνών Αλίμου. Καλά, εντάξει, και που τα λες θα γίνει. Κηφισού, σε βλέπω απεσιόδη, δεν μου αρέσει αυτό. Όταν μιλάμε για ένα όραμα του Κυριάκου,
Ωραία. Δεν μπορώ, δηλαδή. Ο Κυριάκος. Μπορώ να πω τώρα την αποψούλα μου. Πάντα μπορείς. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος σου, λοιπόν. Ο παγκόσμιος. Η λογική αυτή του πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι, για μένα δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί κόβει. Και ο πιο. Ότι ξέρεις, θα έχεις την παρανομία και θα σου βάλω το πρόστιμο. Σε μια κοινωνία όπως η ελληνική, που είμαστε στην οδική συμπεριφορά μηδέν, αμοιβάδες, τύπου ένα κύτταρο, ακόμα και ο πιο αδαής κοινωνικός επιστήμονας γνωρίζει ότι όταν παίρνεις μέτρα που αποπειρώνται να αλλάξουν διαμορφωμένες συμπεριφορές, γιατί έτσι είμαστε τώρα στην Ελλάδα, απαιτείται μια σταδιακή προσαρμογή. Και αυτό είναι για το ενημέρωση μέλλον. Και βαθμιαία αλλαγή νοοτροπίας. Όταν το κάνεις μέσα εν μία νυχτή να μετατρέψεις. Τι βαθμία, δηλαδή τόσα χρόνια για αλλάξει τίποτα. Επειδή το αποφάσισε σε μία σύσκεψη, δεν σημαίνει ότι ο Έλληνας μπορεί να γίνει νομιμόφωνο μέσα σε μία νύχτα. Όχι, δεν το αποφάσισε. Σου λέει, αφού το παίζεις μάγκας και δεν θες να προσαρμοστείς, άρχισε να τρως τα πρόστιμα, να σφίξεις. Ξέρεις που θα οδηγήσει αυτό. Πού? Είναι πολύ σωστό μέτρο, εγώ δεν αντιλέγω. Ναι. Αλλά αυτό θα ατονίσει και στο τέλος θα γίνει με όλα τα μέτρα που ατονούν, θα καταργηθεί στην πράξη. Καλά, κάτσε να το δούμε. Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να παίρνουμε κανένα μέτρο. Κυριάκο, μην ακούς τίποτα. Σε στηρίζουμε, παιχταρά μου, σε στηρίζουμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια άποψη σεβαστή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει η αρχή. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ακούμε όταν μας τυπάνε στην τσέπη. Τέλος. Και πόσα χρόνια ακούω αυτό για οδική. Μαθήματα οδική συμπεριφορά στα σχολεία. Δεν ξέρει ένα. Εγώ δεν έμαθα ποτέ, ούτε και εσύ, γιατί κανένα δεν μας μαθαίνει πώς να ανοίγει σωστά μια πόρτα, πώς να ανεβαίνει πάνω σε μια μηχανή σωστά, πώς είναι οι διαβάσεις. Ξέρει εσύ. Πόρτα. Και τώρα, αν ρωτήσουμε τώρα 10 άτομα, ναι, δεν ξέρουν αν σου πούνε, αν περνά τη διάβαση και σε χτυπήσει αμάξι, ενώ υπάρχει διάβαση, χωρίς φανάρι, ποιο θέλει. Συνυπετιότητα. Οικειοπτέσμα. 330 ΑΚΑΠΑ. Συνυπετιότητα. Μα να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, εγώ κάποιες φορές προσπαθώ να σταματήσω στη διάβαση, άμα είμαι πρώτο αυτοκίνητο, και το πρώτο που κάνω είναι να βλέπω από πίσω που μου έρχονται καρφωτοί. Πού να πατήσω το φρένο. Ο άλλος με βλέπει εμένα, βλέπει μπροστά ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, δεν βλέπει καν τη διάβαση, και έτσι και αρχίζω και φρενάρω, θα πέσει απάνω μου. Ναι, εγώ το αντιλαμβάνομαι ως οδηγός αυτό το πράγμα. Αλλά επίσης. Και χαίρομαι πολλούς που σταματάνε στη διάβαση πλέον. Πιο πολύ. Ισχύει, αλλά δεν έχουμε καλή σήμανση και σε διαβάσεις. Δεν βλέπεις τον πεζό που περιμένει να περάσει. Και σου κάνει και έχει και παρκαρισμένα εκεί πέρα στους δρόμους και πάει να περάσει ένας πεζός, δεν τον βλέπεις ποτέ και θα γίνει ατύχημα. Εκεί που τελειώνω μείνει τα αυτοκίνητα πάνω στο πεζοδρόμιο. Εντάξει. Που δεν μπορεί να περάσει ένα καρότσι, είτε είναι μωρά πάνω ένας άνθρωπος που έχει τα προβλήματά του τα κινητικά. Εκεί τρελαίνομαι πραγματικά. Τρελαίνομαι. Εντάξει. Και επίσης δεν έχουν συμπεριφορά ούτε οι πεζοί. Γιατί και εμείς από οδηγοί είμαστε και πεζοί. Περνάμε από που να είναι, ναι ή όχι. Ναι, αλλά δεν έχουμε τόσες. Το έχω διαβάσει αυτό σε έρευνα. Δεν έχουμε τόσες διαβάσεις όσο έχουν σε άλλες χώρες πιο συχνά στο δρόμο για να περάσει ένας πεζός. Τότε είναι που δεν θα σταματάει κανένας. Άμα είχαμε πολλές διαβάσεις. No one like you. Ας τη στροφή και πάμε σε διάλειμμα. Sportswear at Attica, Nike, Adidas, New Balance, Under Armour, On, Asics, Puma, Saucony, Hoka, Skechers και πολλά ακόμα αθλητικά brands στον τρίτο όροφο του Attica City Link. Ανακαλύψτε το μεγαλύτερο χώρο sportswear στο κέντρο της Αθήνας. Attica, you at your best. Και να θυμάσαι, αγόρι μου, ο καλύτερος τρόπος να μιλάς είναι με τις πράξεις σου. Το ίδιο πιστεύουμε και εμείς στην Εθνική Ασφαλιστική. Γι' αυτό προσφέρουμε πλήρη προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγουσας τεχνικής βοήθειας και έως 40 καλύψεις ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης της επιλογής σου. Έτσι κάνουμε πράξη την ασφάλεια στο σπίτι. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει, ασφάλισε το σπίτι σου σήμερα με έκπτωση 15% και εποφελήσου από τη μείωση στον έμφυα. Εθνική Ασφαλιστική. Εδώ για την επόμενη ημέρα. Όταν σε συμβουλεύει η μαμά του κυρίου που δουλεύει στην Energy, τα πράγματα είναι simple. Μέρη μου, έμαθα από το γιο μου για το Energy Simple. Μην μπερδεύεσαι, χαμηλή τιμή. Απλά, keep it simple.
Energy Simple. Και ξέρεις από την αρχή του μήνα ποια θα είναι η τιμή μας για το ρεύμα σου. Τόσο απλά. Για το Σεπτέμβριο εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Και για τον Οκτώβριο ίδια τιμή. Κειμενόμενο πρόγραμμα προμήθειας Energy Simple. Χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας νύχτας, όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr. Αφορά αποκλειστικά σε νέες συνδέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Από παιδί κάπου θες να πας. Στο διπλανό δωμάτιο, στη διπλανή γειτονιά, στο πανεπιστήμιο, στην πρώτη σου δουλειά. Θες να πας στην Πάρο με 4x4 και φίλους, στη Σαντορίνη ζευγάρι με διθέσιο, στην Κρήτη road trip με την οικογένεια και πάμε πάλι. Η ζωή είναι γεμάτη διαδρομές και εμείς στην Avis είμαστε πάντα δίπλα σου για να κάνουμε κάθε διαδρομή σου μοναδική όσο η ζωή σου. Avis. Together all the way. Avis.gr. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου νήσιου επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Σύγχρονο Θέατρο. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Σύγχρονο Θέατρο. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Ξεκίνησε η προανάρτηση για το κτηματολόγιο Κυκλάδων και λήγει στις 7 Νοεμβρίου. Ελέγξτε τα ακίνητά σας από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο κτηματολόγιο.gr επιλέγοντας προανάρτηση και υποβάλλετε εκεί ηλεκτρονικά τυχόν διορθώσεις. Βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κτηματογράφηση Κυκλάδων στη σελίδα κτήμα.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο 801 4100 για κλήσεις από σταθερό και 231 600 5400 για κλήσεις από κινητό. Λήξη υποβολής δηλώσεων στις 30 Νοεμβρίου 2024. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, γεια σου Μίλτα από το Τέξας, καλή αρχή να έχετε. NFL και στο Τέξας η οδική συμπεριφορά είναι χειρότερη από Ελλάδα, αλλά εδώ είναι ήρεμη, διότι κολλάνε πολύ στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου το keep honking, I'm loading. Συνέχιζε να κορνάρεις οπλίζω. Μινά, σε στηρίζω λες αυτό. Ναι, για τα πολύ νεκρά. Τι άλλο να κάνουμε για να σταματήσουν τα δυστυχήματα? Τίποτα, μόνο η τσέπη, μόνο η τσέπη. What a surprise, λέει. A name to come. Αυτός είναι τρομερός αρθρογράφος στη Life. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις τι διάνοια είναι. Και του είχα στείλει στο Twitter και μου απάντησε μετά από κάνα χρόνο βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εγώ ακόμα τον θεωρώ διάνοια. Λοιπόν, καλή αρχή Μέγκ. Σου Νικόλα, μωρό που λέει καλορίζει και νέα σύνθεση. Καλώς ήρθες Νεφέλη. Ο παππούς Μινάς είναι επιτέλους ευτυχισμένος και χαλαρός με εκτίμηση. Ευχαριστώ πολύ ρε Νικόλα. Ευχαριστώ. Καλή νέα εκπομπή ο Παντελής. Λούμπα είναι αλβανική λέξη που σημαίνει λαϊκός. Καλώς ήρθες Νεφέλη με τα τέλεια μαλλιά. Έχω ακούσει πολλά για τα μαλλιά μου. Αχ, να σου πω μια γρήγορη ιστορία. Για πες. Αλλά είναι λίγο sad. Αλλά είναι και τραγελαφική. Θυμάμαι είχα μια φίλη στη... όχι φίλη, συμμαθήτρια στο γυμνάσιο, η οποία μου πήραζε τα μαλλιά μου, ρε. Ξέρεις. Δικαίως, με τέτοια μπούκλα. Ναι, και τότε δεν είχα και τόση μπούκλα, μετά αυτή η γυναίκα, λέει, και με τις ορμόνες. Και θυμάμαι μου τα πήραζε τα μαλλιά και τι μου είπε εσύ μια φορά, τη Δευτέρα γυμνασίου ήμασταν. Μου λέει, αν πάθεις ποτέ καρκίνο, θα μου τα δώσεις. Πολύ προχωρητή σα. Τρομερό! Γεια σου Τέρια, δεν είναι δικαιολογία, λέει, στη διάβαση σταματάς. Ναι, προσπαθώ να σταματήσω τη διάβαση. Ο από πίσω λέει, έτσι και πέσει πάνω σου, τέλεια λέει. Το να σπάσει το αυτοκινητάκι σου είναι λιγότερο σημαντικό από το να βάλεις μια ζωή σε κίνδυνο. Άσε ρε Στέρια τώρα, δεν καταλαβαίνεις τι λέω τώρα, να σπάσω το αυτοκινητάκι μου. Εσύ πιστεύω ότι δεν σταματάς τη διάβαση γιατί από ό,τι σε κόπας με ποδήλατο. Είμαι πατίνι. Σε μένα. Όχι, στο Στέργιο λέω. Α, νόμιζα εγώ ότι θέλω τη ζωή μου, ούτε πατίνει. Δεν πιστεύω να είμαστε και συνομήλικοι, Στέργιο.
Μηνά τη ζωή είσαι. Ε, καρκίνος. Μεροσκόπο. Α, δεν τα ξέρω, δύσκολο. Να μου πει τι ώρα έχεις γεννηθεί για να σου πω το ζωδιακό σου χάρτη. Ε, πέφτει στην. Τι. Τι. Πέφτει σε ένα όριο, τρεις τα ξημερώματα. Στη ρογμή του χρόνου. Που λέει και ο Παπάζουγλου. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω ανακαλύψει και πάρα πολύ με κράζουνε. Ειδικά άντρες που θέλω να ρίξω και τους ρωτάω τι ζώδιο είναι. Γιατί? Που, εντάξει, θα σου πω. Θεωρώ ότι η συζήτηση για κοινωνικό λιπαντικό. Μην μιλάς για λιπαντικά. Θα σου εξηγήσω. Τι έχω τράβει. Θα σου εξηγήσω, κάτσε, περίμενε. Θα σου εξηγήσω. Θα σου... Όχι, ενώ σε συνεργείο αυτοκινήτων είμαστε. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω. Είναι κάτι που δεν προσβάλλει κανέναν. Και μαθαίνεις πράγματα για τον άλλον χωρίς να γίνεις αδιάκριτος. Είναι μια καλή αφορμή για να αρχίσεις κουβέντα. Σε μια παρέα, σε όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν έχω να πω πολλά. Δηλαδή, αν με ρωτήσουν για τα ζώδια. Μούγκα. Ναι, αλλά είναι εύκολη η συζήτηση. Εγώ. Άμα δεν ξέρεις πώς είναι εύκολη. Είναι, γιατί σπάει τον πάγο. Θα σου πω τι εννοώ. Περπατάς εσύ στον δρόμο και είσαι στη Στουρνάρη. Και ρωτάς κάποιον. Βασικά θες να πας στη Στουρνάρη και ρωτάς πώς να πάω στη Στουρνάρη. Αν σου πει ο άλλος θα σε πάω εγώ και θα σε κεράσω και ένα καφέ στο Φλωράλ, έπεσε σε κρυό. Γιατί αυτός είναι αλφα-μέλ και την πέφτει. Και σιγά μην πάω εγώ με κάποιον να με κεράσει γλυκό. Είσαι τρελή, πας καλά. Καφέ σου είπα. Και καφέ και γλυκό. Ο καφές γλυκός είναι. Εσύ του το λες αυτό. Αν σου πει ναι, κρυό είμαι, τέλεια. Το παίζεις. Ζυγός. Μοροσκόπο καρκίνο. Μοροσκόπο καρκίνο. Δεν ξέρω, και την Αφροδίτη μου στο Σκορπιό. Και τον Ερμή μου στην Παρθένο. Πάντως εντάξει, έχει σχέση και με συναισθήματα. Θέλω να πω τα ζώδια. Κάνουν κοινωνικές συζητήσεις. Υπάρχει μια σύνδεση. Αποφεύγεις το άγχος κάποιες φορές γιατί νομίζεις ότι ελέγχεις και προβλέπεις το μέλλον σου. Εσύ, είναι ελπίδα. Είναι αυτοψυχολογία, τι. Είναι ελπίδα. Και το να πιστεύεις σε προβλέψεις που δεν πιστεύω, αλλά κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να πιστεύουν σε προβλέψεις, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια βεβαιότητα για το μέλλον και έρχονται να καλύψει αυτό το κενό η πρόβλεψη. Για την ελπίδα ζούμε, Μινά. Και αυτή που πεθαίνει πάντα τελευταία και πάντοτε μετά από εμάς. Ναι. Σε κούφανα. Ε. Για την ελπίδα, γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε. Όχι, πήγε πρώτο κόμμα το 2015. Που λέει, την πεθερά μου την είναι ελπίδα, αλλά δεν ήξερα πρέπει να το πω. Επειδή η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, καταλαβαίνεις. Εδώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι αν δεν πάρουν πρόγνωση από τον προσωπικό τους αστρολόγο δεν βάζουν υπογραφές. Τι? Δεν το ξέρεις αυτό? Θέλω, έχουν υπογράψει μια μεγάλη συμφωνία και έχει προσωπική αστρολόγο. Του λέει τάστρα και του λέει Οκτώβρη 16-17 που υπολογίζεις να υπογράψεις, μην υπογράψεις γιατί ο πλανήτης είναι έτσι, είναι γιουβέτσι και το φεγγάρι είναι έτσι. Εντάξει, αυτό όχι, δεν ταυτίζομαι με αυτή την άποψη, να διαχωρίσω τη θέση μου. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα καλό starter και αυτό. Κυρίες και κύριοι, εκείνη η ώρα του αποχαιρετισμού, 5 λεπτά πριν από τις 7, Δήμητρα Σταματίου, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, Νεφέλη Μεγ. Μίνα Τσαμόπουλος. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου, 7 με 8. Φιλιά, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.